ξεκινάμε μία βασική διαπίστωση. Ο ύπνος είναι μία βασική βιολογική λειτουργία, η οποία είναι απαραίτητη για τη ψυχική και τη σωματική υγεία. Κατά συνέπεια, έχουμε σαν σκοπό άμεσα να μπορούμε να αναγνωρίσουμε πρότυπο παθολογικού ύπνου, όπως παράδειγμα μεγάλο αριθμό απνιών, υποπνιών, αλλαγές στον κύκλο των σταδίων του ύπνου, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σταδιοποίησης. Αρχικά η σταδιοποίηση γίνεται από ειδικούς ύπνητες, βιολόγους ή ειδικούς ιατρούς, η οποία όμως είναι χρονοβόρα διαδικασία, και μέσω των μεθόδων βαθιάς μάθησης ελπίζουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα εργαλείο όπου με πολύ υψηλή ακρίβεια να σταδιοποιεί τα δεδομένα ώστε να βοηθεί τους ειδικούς ύπνους στην καθημερινή τους εργασία. Το Smart High ύπνος είναι ένα γραφικό περιβάλλον το οποίο έχει αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Είναι ένα περιβάλλον που αναπτύχθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB και αυτή τη στιγμή επιτελεί τις 5 βασικές λειτουργίες. Επεξεργάζεται σήματα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ηλεκτρομυογραφήματος, ηλεκτροφρονογραφήματος, καθώς και άλλων σημάτων που αναπνευστικών. Τα δείχνει με τρόπο που είναι εύχριστο προς τα διοποίηση. Παρέχει προτάσεις για το στάδιο του ύπνου στο οποίο βρίσκεται η κάθε εποχή που εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να εξάγει τα αποτελέσματα της σταδιοποίησης σε πολλές μορφές και έχει τη δυνατότητα, αφού κάποιος έχει, για παράδειγμα, τελειώσει τη μισή σταδιοποίηση, να συνεχίσει μετά την υπόλοιπη μισή. Σκοπός, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, σκοπός πάντα ήταν η εύκολη εκμάθηση και η χρήση, ώστε να μην είναι επιπλέον φόρτος στους ειδικούς που θα τη χρησιμοποιήσουν. Η βασική εμφάνιση του Smart Hypnos είναι αυτή. Στο πεδίο Α έχουμε τα βασικά εργαλεία με τα οποία χειριζόμαστε τη διαπαφή. Δηλαδή, έχουμε τα βασικά κοντρόλ στα οποία βλέπουμε με τις επόμενες εποχές. Μας δίνει πληροφορίες για το όνομα του αρχείου που λειτουργούμε, καθώς και τις εποχές του ύπνου που υπάρχουν μέσα. Ας να πούμε ότι η εποχή του ύπνου είναι 30 δευτερόλεπτα σύμφωνα με τα κριτήρια της AASM. Έχουμε δεξιά στο πεδίο D τα κουμπιά με τα οποία επιλέγουμε το στάδιο ύπνου και στα πεδία B και C έχουμε τα βιολογικά σήματα. Επάνω έχουμε το σήμα του ηλεκτροκεφαλογραφήματος και κάτω τα άμεσα περιφερειακά, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτροφθαλμογράφημα και ηλεκτρομυογράφημα. Στο δεύτερο πάνελ της διαπαφής έχουμε την αποτύπωση των αναπνευστικών σημάτων, τα οποία είναι χρήσιμα για την αναγνώριση συμβάντων, όπως είναι οι άπνιες, οι υπόπνιες και οι υποκατηγορίες τους αυτές. Για να μπορεί να γίνει κάθε φορά που επιλέγει αυτός που κάνει τη σταδιοποίηση ένα από τα κουμπιά, του εμφανίζεται αμέσως η επόμενη εποχή για να μην χάνει χρόνο κατά τη διαδικασία της σταδιοποίησης. Η αυτόματη σταδιοποίηση γίνεται με τα εξής βήματα. Αρχικά γίνεται η προεπεξεργασία των σημάτων πριν εμφανιστούν και στον χρήστη, ώστε να μειωθεί ο θόρυβος και είναι πιο καθαρός σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο ύπνος. Γίνεται χαρτογράφηση από το αρχικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα στο default mode network, το οποίο είναι υποδείκτη του εγκεφάλου, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται έντονα με την πορεία του ύπνου. Σε αυτό γίνεται εξαγωγή χαρακτηριστικών μέσω της σχετικής εντροπίας κυματιδίων και βγαίνουν και τα ποσοστά των βασικών ρυθμών του εγκεφάλου, συγκεκριμένα του ΔΕΛΤΑ, ΘΙΤΑ, ΑΛΦΑ, ΒΙΤΑ και ΓΑΜΑ ρυθμών, μέσω του Fast Fourier Transform, και τέλος υπολογίζουμε κάποιες μετρικές γράφων. Η ταξινόμηση αυτών των εποχών γίνεται με ένα συντεκτικό νευρονικό δίκτυο, η οποία είχαμε στο δικό μας δεδομένα τα πειραματικά περίπου 11.000 εποχές των 30 δευτερολέπτων, 6.000 εκπαίδευσης και περίπου 4.000 δοκιμής. Επομένως, οι ενεργοποιήσεις του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος μετασχηματίζονται μέσα της σχετικής εντροπίας κυματιδίων σε μία εικόνα η οποία φαίνεται δεξιά, η οποία περιγράφει χοντρικά το ποσοστό αποσυγχρονισμού κάθε κόμβου. Δηλαδή, μας λέει πόσο διαφορετικές είναι οι κυματομορφές ανάμεσα στους δύο κόμβους που υπάρχουν μέσα σε αυτό το πλέγμα. Το ποσοστό επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι 99,4% ποσοστό επιτυχίας σε αυτές τις 4.000 εποχές δοκιμής. Για συντηρητικό νευρονικό δίκτυο με 100 φίλτρα εισόδου με μεγέθους 8x8, όπως βλέπουμε, τα περισσότερα λάθη γίνονται στην περίπτωση των εποχών Ν1, επειδή, όπως είναι ευρέως γνωστό, το στάδιο Ν1 αντιπροσωπεύει μόνο το 5% του ύπνου μας και κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολο για να γίνει η ταξινόμηση.
Πέρα από την ταξινόμηση των σταδίων του ύπνου, έχουμε και την αναγνώριση γεγονότων όπως άπνιες και υπόπνιες. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε λίγο χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας, το 88%, και είχαμε και 7 περιπτώσεις που αναγνωρίστηκε και συμβάν χωρίς να υπάρχει. Συμπερασματικά, το Smart Hypnos μπορεί να συμβάλλει στην ευκολότερη σταδιοποίηση των εποχών του ύπνου και στην αναγνώριση αναπνευστικών συμβάντων, υποβοηθώντας τους ειδικούς ύπνους στην καθημερινή τους εργασία και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορα και πιο ευχάριστα, άμα είναι δυνατόν. Παρά τα ψηλά ποσοστά επιτυχίας που παρουσιάζουν αυτές οι μέθοδοι, πάντα θα πρέπει τα αποτελέσματά τους να επιβεβαιώνονται από ειδικούς. Σε καμία περίπτωση δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν τον ειδικό ή τον ιατρό. Και μελλοντικά σκοπεύουμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργίες όπως η παραγωγή αναφοράς ύπνου, η διασύνδεση με άλλα δεδομένα καθημερινής δραστηριότητας όπως άσκηση και άγχος. Και τέλος, να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας όσο είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα λογισμικό και μαθηματικά μοντέλα, μπορέσαμε να αναλύσουμε ιατρικά δεδομένα και αυτό είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό, γιατί η ιατρική πλέον γίνεται πιο αντικειμενική, δηλαδή δεν εξαρτάται από μόνο από τον ειδικό να δει το αποτέλεσμα, αλλά εξαρτάται και από, πλέον από τα μαθηματικά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχω στο μυαλό μου ότι τα μηχανήματα αυτά έχουν συνήθως λογισμικά που βγάζουν κάποια αποτελέσματα στο τέλος, δηλαδή λένε πόσο ποσοστό είναι άπνοια, πόσο ποσοστό κάνει ο ασθενής υπόπνοια. Τι παραπάνω προσφέρει αυτό το μαθηματικό μοντέλο που δημιουργήσατε σε σύγκριση με αυτό που προσφέρει ήδη το μηχάνημα που καταγράφει το βράδυ τον ύπνο και το οξυγόνο. Δηλαδή έχει κάτι πιο διαφορετικό σε σύγκριση με τα ήδη υπάρχοντα των εταιριών. Όσον αφορά τις άπνες και τις υπόπνες, χρησιμοποιούμε κανόνες οι οποίες έχουν τεθεί από την ASM, που μείνουν σε εκείνο το κομμάτι είναι το ίδιο. Η διαφορά έχει να κάνει κυρίως στα διοποίηση του ύπνου, στο οποίο χρησιμοποιούμε συνελεκτικά νευρονικά δίκτυα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από αυτά τα μοντέλα, από τα εργαλεία, τα ευρέως διαδεδομένα και που τα υπάρχουσα. Και η διαφορά είναι ότι ελπίζουμε να προσφέρουμε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Δηλαδή, τα ποσοστά επιτυχίας που πιάνουμε εμείς είναι τα υψηλότερα, στα υψηλότερα που μπορέσαμε να βρούμε στη βιβλιογραφία. Ελπίζουμε μες στο μέλλον να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα ακόμα καλύτερο εργαλείο στην καθημερινότητα των ιατρών και των ειδικών ύπνων. Και μια δεύτερη ερώτηση. Είναι συμβατό με όλα τα μηχανήματα που κυκλοφορούν και μετράνε τις διαταραχές στον ύπνο? Δηλαδή, έχει σημασία πώς θα δοθεί η αρχική πληροφορία για να μπορέσει να αναλυθεί στη συνέχεια? Υποστηρίζει αρχή EDF, επομένως οτιδήποτε υπάρχει σε αρχή EDF μπορεί να το φορτώσει στο εργαλείο και το αναλύσει. Υπάρχει και η πιθανότητα και να φορτωθούν αρχεία MAT, τα οποία όμως είναι ειδικού τύπου, αλλά τα EDF που τα υπάρχουν διαθέσιμα τα ανοίγει και τα υποστηρίζει για σταδιοποίηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσίαση, αλλά και για τη δουλειά που έχετε κάνει.